Πήγες με την αδερφή μου και σου κάνω έρωτα μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Λίγη τσίπα. Ξέρω ότι ο άντρας σου σε κεράτωνε. Θέλω να γίνεις ο sugar daddy μου. Ο κνισμός είναι ανθρώπινο. Δούλευα σε μαγαζί γνωστού σεφ. Άκου τώρα. Αν μπορείτε να μην τον παίζετε. Πραγματικά κρίμα. Προκαλείς πανικό όταν σου τη βαρέσει. Αλλά πρέπει να γίνουμε μόνο πώς σου αρέσει. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι με το βίντεο που πάμε να ξεκινήσουμε θα ξεσηκώσουμε το λαϊκό αίσθημα, θα δημιουργήσουμε πάθη και εντάσεις, γιατί όλοι θα ταυτιστούν λίγο εις πολύ με αυτά που φαντάζομαι ότι θα διαβάσουμε. Εγώ τώρα μόλις σκέφτηκα ότι με το θέμα που ήρθα μπαίνοντας στο μαγαζί είμαι εντός του κλίματος, γιατί δεν θα το πω στο δικό μου αφεντικό, θα το πω σε αλλονού αφεντικό, αλλά και πάλι το ίδιο κάνει. Μπορείς να πεις και εσύ λοιπόν στο βίντεο. Τι γίνεται σήμερα. Επομένως να πούμε για όσους δεν έχετε καταλάβει τι εννοεί ο ποιητής. Έχουμε έρθει σήμερα λοιπόν εδώ για να αναβιώσουμε μια στήλη που αγαπάμε πάρα πολύ, η οποία δεν είναι άλλη από το πες το στον στην στο αφεντικό σου. Θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο όχι απλά με πονάει, περνάει από πάνω μου για την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό που θα πω τώρα αφορά πολύ κόσμο και πρωτίστως εμένα, οπότε θα το αναφέρω σαν να το έγραψα εγώ. Λέει εδώ μια κοπέλα ότι το έμβασμα που μου χρεώνει για τη μεταφορά του μισθού μου θα του το βάλω στον κόλο. Τι να πω γι' αυτό, να θυμηθώ πόσα δεκάδες τετράευρα έχω χρεωθεί στην Πειραιώς για μεταφορά εμβάσματος για αμοιβές, οι οποίες δεν είναι χ πλην 4, είναι χ συν 4. Δεν μόνο αυτό, το ότι είναι μεγάλες εταιρείες που πληρώνουν και εμάς, ας πούμε. Ότι δεν είναι το αφεντικό. Το αφεντικό που δούλευες εσύ παλιότερα και ήταν ένα καφέ. Είναι εταιρείες μεγάλες, οι οποίες κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να έχουν λογαριασμό σε όλες τις τράπεζες. Ή τουλάχιστον σε πάνω από μία. Σε πάνω από γιατί ας πούμε εγώ εκεί που δούλευα, με το που πήγα μου είπαν, άνοιξε λογαριασμό αποδοχών στην Πειραιώς. Γιατί πληρώνουμε από Πειραιώς. Τι ωραία, τι καλά, πήγα και άνοιξε. Και να μην έχεις, πες τον άλλον ότι για να μην γίνεται αυτή η μαλακία, πήγαινε άνοιξε ένα λογαριασμό. Δεν κερδίζει και κανείς αυτά τα λεφτά η πέρα από την τράπεζα. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Καλύτερα αυτά τα 4 ευρώ να τα πάρεις να τα δώσεις σε έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Που άμα θρήσεις 4-4-4, βάλε μόνο τους 12 μισθούς, είναι 48 ευρώ. Δηλαδή είναι ένα 50 το οποίο το κάνεις ό,τι άλλο θες. Με άγγιξε αυτό σαν πρώτο. Το καταλαβαίνω. Πέσα με την πρώτη τέτοια πάνω σε ένα που δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε. Πες το εσύ τώρα και ό,τι γίνει. Μαλάκα, πήγες με την αδερφή μου και σου κάνω έρωτα μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Νιώθω ότι έχει τόσο μπιμπ. Εντάξει, όχι, τι. Μέχρι το μαλάκα μπορεί να μπει, ας πούμε. Ναι, μέχρι το μαλάκα μπορεί. Το άλλο το μέχρι να θα το βάλουμε μπιπ. Ναι, θα σου μπιπ μέχρι να μπιπ. Ποιητική αδίλα και φανταστεί ο καθένας όπως το θέλει. Επειδή το παιδί εδώ είναι αγόρι, όταν λέει πήγες, εγώ φαντάζομαι ότι πήγες συνενετικά. Γιατί αλλιώς θα έλεγε κάτι άλλο. Ισχύει. Έλεγα μην είστε λύθοι με τις αδερφές σας, αφήστε τις να επιδειχτούν όπως γουστάρουνε. Βέβαια, μήπως το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι θα μπορούσε και το αφεντικό να έχει διαλέξει οποιαδήποτε άλλη και προσεγγίσει και επιλέξει και η άλλη αυτόν από την αδερφή κάποιου εργαζομένου του. Δεν είναι κακό, αλλά. Το λαζάρο θα μπορούσε να χειροτευτεί οποιαδήποτε άλλη πέρα από την καθηγήτριά του. Αλλά ναι. Θα ήθελες να μην είναι μαζί αυτά τα δύο παιδιά. Όχι, δεν είναι ότι θα ήθελα. Εγώ λέω ότι θα μπορούσε να μην μπλέκει ίσως και τα επαγγελματικά με τα προσωπικά. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Ο έρωτας δεν κοιτάει δουλειές. Βέβαια, όταν είπες ότι ξέρω μπορεί να διαβαστεί αυτό, εμένα το μυαλό μου πήγε σε ένα άλλο που λέει: μη μας λες να βάλουμε μαγιονέζα που έχει μέσα νεκρή μύγα τα παιδάκια στον παιδότοπο. Άλλο ένα βίντεο στο οποίο θα κάνω ένα μήνα να φάω απ' έξω. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία σε αυτό που συζητάμε και διαβάζουμε. Θα πω απλά σε αυτή την περίπτωση ότι θα μπορούσε, ας πούμε, και ο χ εργαζόμενος, επειδή κανένα αφεντικό ή κάποια δεν είναι και από πάνω από το μπιμπερό με τη μαγιονέζα, να πετάξει αυτή τη μαγιονέζα και να βάλει κάποια άλλη. Έτσι είναι προφανές ότι είναι οδηγία αφεντικού. Οδηγία τύπου βάλτε με μίγα. Μπορεί να το καταλάβεις να πεις ότι πέταξε 4 κουταλιές μαγιονέζα ή μισό μπιμπερό μαγιονέζα. Καταλαβαίνω επίσης ότι η μαγιονέζα είναι λιγμένη και χαλασμένη, ότι δεν φυλάσσονται τα πράγματα σε σωστές θερμοκρασίες. Πήγα να το σώσω. Δεν σώζω. Σχωράτε με. Να μας λέτε όμως και σε ποια τέτοια. Εγγράφτε και ποιο παιδότοπο. Δεν πάμε, αλλά. Να μην τα λέμε εμείς, γιατί θα φάμε εμείς τη μήνυ.
κίνηση. Κάτω τώρα ανώνυμα, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό. Τα 15 ευρώ δεν είναι μεροκάματο, μπρο. Και ας είχες λιγότερο κόσμο από όσο περίμενες. 15 δια 8 που είναι το 8ωρο. Ούτε 2 ευρώ. 2,8, 16. 2 ευρώ την ώρα. Είναι κρίμα που γελάμε έστω και από αμηχανία. Αλλά νομίζω ότι πιο κρίμα θα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν απλά και να το προτείνουν. Δηλαδή, εγώ δεν φτάνω καν στο τα δίνει. Πώς το προτείνεις αυτό σε έναν άνθρωπο? Το προτείνει γιατί πιάνει τον άλλο στην ανάγκη που, αν υποθέταμε ότι γινόταν κάτι με ένα μαγικό ραβδί και όλη η Ελλάδα από αύριο έλεγε: εγώ για κάτω από τόσο δεν θα δουλέψω, δεν θα πάω στη δουλειά. Και για 4 μέρες το κάναμε αυτό, θα αναγκαζόντουσαν όλοι επειδή δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν, γιατί κανείς δεν θα δεχόταν να δουλέψει με τόσο λίγα λεφτά, να αυξήσουν τους μισθούς. Αλλά επειδή αυτό δεν θα γίνει, γιατί πάντα θα υπάρχει ο μαλάκας, γιατί μαλάκας είναι αυτός που έχει ανάγκη και δέχεται να δουλέψει για 2 ευρώ την ώρα. Ναι και όχι θα πω, γιατί και στο παράδειγμα που αναφέρεις και να γινόταν κάτι με ένα μαγικό ραβδάκι να το λέγαμε, όπως αντίστοιχα με την απεργία καλή ώρα. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο λέω, πολύ καλά λέμε όλοι, μα γιατί δεν απεργούν όλοι για να αλλάξουν, ξέρω εγώ, οι νόμοι. Και όταν έρχεται η ώρα να απεργήσεις, αντίστοιχα να πεις δεν έρχομαι στη δουλειά για κάτω από τόσα, κάποιος ο οποίος έχει πραγματική ανάγκη και θα σκεφτεί ότι εγώ αύριο δεν θα έχω τα 20 ευρώ της μέρας και τη δουλειά. Ευρώ, 15 παίρνει. Δεν λέω για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Νομίζω ότι εν τέλει δεν θα το κάνει, δυστυχώς. Για τα 15 ευρώ που παίρνει το 8ωρο, μπορεί να πάει να καθαρίζει σκάλες, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά. Γιατί έχεις και την ησυχία σου, βάζεις τα ακουστικά σου, έχει το satisfaction του «Α, αυτό ήταν μαύρο, τώρα είναι άσπρο» και να πληρώνεσαι πολύ περισσότερα ευρώ την ώρα και να μην σταπρίζει και κανένα. Και κάτι έτσι που ταιριάζει, γιατί συνήθως το ένα πάει πακέτο με το άλλο, λέει εδώ θα του έλεγα ότι δεν είναι ωραίο να λέει ότι είναι οικονομικά δύσκολα ενώ πηγαίνει διακοπές στο Μονακό. Και εγώ θα του το έλεγα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε βιώσει όλοι. Το δεν μας έχουν πληρώσει και μια δουλειά και βλέπουμε ότι αυτοί που δεν μας πληρώνουν κάνουν ζωάρα, γκρινιάζουν άνθρωποι για να σου κατεβάσουν το μισθό ή τη συμφωνία που έχετε κάνει. Πόσο δύσκολα περνάω. Μπορεί όντως να περνάει και εν μέρη δύσκολα και βλέπεις ότι την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα, μάλλον δεν περνάει τόσο δύσκολα όσο δηλώνει. Μπορεί να το είχε κλείσει από πριν. Μπορεί να πάει με Ryan. Μπορεί να πηγαίνει γκρουπάκι ή οτιδήποτε πιο φθηνά. Λίγη τσίπα. Το αφεντικό προφανώς και θα πάει διακοπές στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι αφεντικό μέσα σε όλα, για να μπορεί να κάνει και το κάτι παραπάνω. Αλλά όχι όταν ενδεχομένως έχεις πριν γκρινιάξει τον υπάλληλο ότι θα σε καθυστερήσω λίγο, γιατί είναι δύσκολα για το Σαββατοκύριακο να ανεβάζει τώρα στα μπουζούκια. Νομίζω ότι χωρίς να έχω διαβάσει τα υπόλοιπα, αυτό θα είναι το αγαπημένο μου. Ένα παιδί λέει: δεν έκλεψα εγώ τα 15 κομμάτια της χαμένης πορτοκαλόπιτας. Εγώ θα πω κάμερες, δεν έχει αυτό το μαγαζί να λυθεί το πρόβλημα. Ποιος έκλεψε την πορτοκαλόπιτα. Αυτό είναι το νέο βιβλίο μυστηρίου. Να σου πω κάτι. Όχι, μπορεί κάποιον να τον απασχολεί αυτό. Γιατί άμα του κλέβουν εσύ. 15 κομμάτια από το καλό. 15 κομμάτια. Πώς κλέβεις 15? 15 κομμάτια από το καλό. Το 15 δεν είναι καθόλου ξεχού. Δηλαδή κλέψε ένα. Δύο. Αν κλέψει ένα, δεν το καταλάβει κανείς. Αυτό. Μην κλέψει τώρα και ολόκληρο τα ψή πορτοκαλόπιτα, εάν το έκλεψε κάποιο. Κάτι άλλο έχει γίνει. Το να κατηγορείς ανθρώπους που δεν φταίνε, καλύτερα πάρε τα μέτρα σου να ξέρεις και τι γίνεται μες στο μαγαζί σου. Με έβγαλε κλέφτη επειδή έπαιρνα τα tips που μου δίναν οι πελάτες στο χέρι. Γουβιά κέρκυρα έγινε αυτό. Και από κάτω. Άλλη μια φορά που το νησί μου με κάνει περήφανη. Και από κάτω, δεν ξέρω αν αυτά προηγούνται. Λέει, μπορεί να μην μου δίνατε τα tips τα οποία άξιζα, αλλά παρόλα αυτά εγώ τα έπαιρνα από τους πελάτες. Και μετά γράφει, ξέρω ότι ο άντρας σου σε κεράτωνε, αλλά καλά σου έκανε γιατί ήσουν κακόψυχος άνθρωπος. Άρα δεν ξέρω με ποια σειρά πάει αυτό στη διοίκηση. Ότι δεν μου έδινε tips και μετά με έβγαλε κλέφτη γιατί τα έπαιρνα από τους πελάτες. Ναι, αλλά ναι, ναι. Ξέρω ότι σε κεράτωνε ο άντρας, αλλά σου άξιζε γιατί ήσουν μαλάκας άνθρωπος. Ναι. Υπάρχει αυτό το φοβερό που κάνουν κάποιοι εργοδότες που παίρνουν τα tips. Το ποτηράκι. Προσωπικό. Και ή δεν τους δίνουν καθόλου και τα κρατάνε για παρτάρα τους. Ή τα μοιράζουν αυτοί όπως θέλουν. Ή τα μοιράζουν αυτοί όπως γουστάρουν. Πάντως νιώθω ότι άμα έχεις δουλέψει σε μαγαζί που τα tips τα δίνουν κανονικά, δεν μπορείς να διανοηθείς πώς κάποιος μπαίνει στη διαδικασία. Δηλαδή να βγάλει από τα tips τι. Πες ότι είναι τα tips 100 ευρώ την ημέρα. Ένα μαγαζί που έχει τα άπειρα έξοδα, ένα μαγαζί εστίασης μεγάλο, μια καφετέρια. Τι είναι τα 50. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι και γυφτιά στο τέλος πέρα από αδικία, μαλακία, παράνομο. Τι θα σου κάνετε 100 ευρώ σε ένα αφεντικό. Ο άνθρωπος είναι άπλιστος. Κοίτα, μα είναι 100 ευρώ τη μέρα. 100 ευρώ. Κάνουν πολλά. 1000 ευρώ για μια επιχείρηση το μήνα που είναι μια καφετέρια που κάνει 800 ευρώ ταμείο τη μέρα. Τι της είναι και 500. Θέλω να αλλάξω κλίμα και να πω. Ένα άλλο παιδί λέει: θέλω να γίνεις ο sugar daddy μου. Σε παρένθεση, υπάμπλουτος με 40 πλάσια επιχειρήσεις στην πόλη. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να το πεις. Δεν κινδυνεύει η δουλειά σου από αυτό. Ίσα ίσα κινδυνεύει το κρεβάτι σου να γεμίσει. Μπορεί να αναγνωριστεί κιόλας το πόσο πολύ θέλεις να πάει μπροστά η επιχείρηση. Ότι εγώ εδώ είμαι για να βγατήσεις τα 40 μαγαζιά, να τα κάνεις
κάνεις 60. Να σε περιποιηθώ και λίγο. Και μετά να απολαύσουμε μαζί ναι. τους κόπους αυτών των προσπαθειών. Αλλά μήπως δεν περνάμε σωστά μηνύματα. Με το sugar daddy. Όχι, εμείς στηρίζουμε. Μην προωθούμε το sugar daddy-σμό. Μην κοιτάμε τώρα το αφεντικά όλοι ξαφνικά με άλλο μάτι. Ότι πώς επιχείρησε και αυτός, μήπως να το ξανασκεφτώ. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι τόσο εύκολο. Κοίταμε σαν αφεντικά είναι και σαν γαμό το κερατό μου. Εντάξει, αν πει 40 μαγαζιά. Μια διαφορά την κάνουν. Να βγάζει 500 ευρώ από την κάθε επιχείρηση στην τσέπη το μήνα. Είναι 20 χιλιάρικα. Που δεν θα βγάζει 500. Τέλος πάντων, θα έλεγε μια πιο προηγουμένη από μένα, μην με εμπλέκετε με αυτά. Λέει εδώ πέρα και μια κοπέλα όμως, με κεφαλαία γιατί είναι οργισμένη. Σου κρατούσα ολόκληρο φαρμακείο εξάμηνο και μου έδωσες 600 ευρώ παπάρα. Σε παρένθεση, πρακτική. Αυτό παίζει πολύ με τις πρακτικές. Ξέρεις τι, η πρακτική, θεωρητικά μιλώντας, είναι πρακτική. Δεν πληρώνεται. Δυστυχώς έτσι είναι. Απλά εγώ σκέφτομαι, μπαίνει στη διαδικασία να δώσει τον άλλον από την καλή σου την καρδιά κάποια χρήματα, συμβολικά. Όταν για 6 μήνες του δίνεις 600 ευρώ, που όπως λέει η κοπέλα σου κρατούσε ολόκληρο φαρμακείο, δηλαδή ναι. ξέρω εγώ βράδια που να φτάνει ανοιχτά και μέχρι το πρωί κάποια διανυκτερεύουν, Σάββατα, Κυριακές, δεν υπάρχει ωράριο. Είναι σαν να σου πω εγώ, θα σου δω, σκέφτομαι ότι έκανε κόπο να πας από εδώ εκεί, να σου δώσω κάτι για τον κόπο σου και αντί να σου δώσω 5 ευρώ που μπορεί να είναι το ταξί να γυρίσει, θα σου δώσω μια τυρόπιτα. 50 λεπτά. Ναι. Τι το δίνεις, τι το κάνεις. Εκεί με πιάνει εμένα. Δηλαδή ναι, δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει. Είναι στη διακριτική του ευχέρι εφόσον είναι πρακτική. Γιατί και πολλοί ξέρουν δικηγορικά γραφέ και σε αυτά που κάνουν άσκηση δεν δίνουν. Κάποιοι δίνουν κάτι μικρό. Αλλά το μικρό δεν είναι 50 ευρώ το μήνα, είναι 300 ευρώ το μήνα, 200, όχι 600 ευρώ το εξάμηνο. Θα συνεχίσω σε άλλο κλίμα. Παρακαλώ. Και θα πω. Μπορείς να μην ξύνεις τα παπάρια σου μπροστά σε κόσμο. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το λέω αυτό κυριολεκτικά. Ναι, δεν εννοεί να μην κολοβαράς. Κανονικά το κατάλαβα. Ναι, καλό είναι. Εντάξει, η φαγούρα, ο κνισμός είναι ανθρώπινο. Μπορεί να σε πιάσει. Όλους μας έχει πιάσει μια φορά. Ωραία. Μας τη μασχάλη, μας τα τέτοια, μας τα κίνα. Ίσως αυτός όμως το κάνει σύστημα. Το κάνει συνέχεια. Δηλαδή είσαι εκεί που είσαι στην κόκο, ας πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να μου τύχει να. Αλλά μία φορά, θα όχι. Το κάνει σε κάθε. Ναι, φαντάζομαι. Και πίσω από τον μπάγκο, κάπου που δεν φαίνομαι. Ναι, ναι, ναι. Κάπως να είσαι λίγο διακριτικό. Τώρα να ξύσει τα παπάρια σου ενώ είσαι μαζί μου, δεν με πειράζει, σε ξέρω 15 χρόνια. Εντάξει, και επίσης να μην το κάνει και συνέχεια. Ναι, δεν ξέρω και τι μαγαζί είναι αυτό. Αλλά φαντάζομαι τώρα να είναι μια καφετέρια και να είναι ο αφεντικός. Τον φαντάζομαι πολύ ελληναρά, με την κυλίτσα έξω. Crop top. Ναι. Κυμμένο σε μια τέτοια. Να ξύνει τα παπάρια. Παιδιά, θε να το βάλουμε. Δουλέψτε λίγο. Τίποτα, θα πάμε σε ένα άλλο μαγαζί. Μήπως όμως ο άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα. Μήπως έχει ψήρες. Μήπως να πάει στο γιατρό, άμα έχει χνισμό τόσο έντονο. Προσπαθώ σε κάθε που μας γράφουν να βρίσκω και την πιο ανώδυνη εξήγηση. Αυτό που θα διαβάσω δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς το εννοεί, αλλά έχω μία εικόνα. Λέει, έκλασαν οι CEOs και βγήκαν εσείς που κερνάμε τους καφέδες σας. Από ό,τι καταλαβαίνω, εννοεί ρε παιδί μου ότι για καλά έρχονται φίλοι και γνωστοί και αυτοί το παίζουν τσέο, τσέι, και τους κερνάνε καφέδες. Αλλά θα μείνω στο πρώτο σκέλος, το έκλασαν οι CEOs και βγήκατε εσείς. Γιατί είναι και άχρηστη, ναι. Είναι πολλά αφεντικά, ρε παιδί μου, που βλέπεις ότι κάποιοι γεννιούνται αφεντικά. Γεννιούνται. Το έχουν πιο πολύ. Και είναι άλλοι που. Σαν πρέπει να γράφουμε κι εμείς τον bio CEO, μπορεί και όχι. Ναι, ναι, εμείς είμαστε ταπεινοί, γράφουμε απλά co-founder. Θα το αλλάξουμε μετά από αυτό το βίντεο. Πολλοί, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι από τη συμπεριφορά τους, από το πώς επιβάλλονται, με τι κύρος υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση, βλέπεις ότι είναι πολύ λίγοι για να είναι αφεντικό, για να είναι υπεύθυνοι, για να είναι τσέι. Είναι ο κλασικός που δηλώνει αφεντικό για να χαίρεται και κατά τα άλλα, κάτω από το ταμπελάκι που έχει στο γραφείο του, υπάρχει το απόλυτο κενό. Να πούμε και κάνα καλό, ρε παιδιά. Μια κοπέλα λέει: σε ευχαριστώ που μου έδωσες δώρο Χριστουγέννων και καλοκαιριού και δεν με έβαλες να παραιτηθώ. Και δούλεψα μόνο για 3 μήνες, όμως χαρήγησε για 13 ώρο με πληρωμή φυσικά. Πιστεύω βέβαια ότι έπαιξε και ρόλο το ότι δούλευα σε μαγαζί γνωστού σεφ. Καλό. Άρα συνδέει αυτό αυτή ότι και λέει καλά. Ότι δούλεψε 3 μήνες. Μου φερθήκανε καλά, μου δώσανε δώρο Χριστουγέννων και καλοκαιριού ενώ δούλεψα μόνο 3 μήνες. Δεν με έβαλε να παραιτηθώ, αλλά την απέλησε για να μπορεί να έχει για το ταμείο της και την ασφάλισή της κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ το ωραίο. Το κανονικό δηλαδή. Ναι! Το normal. Αυτό με το γνωστό σεφ, δεν ξέρω αν φταίει αυτό, αλλά όντως μπορεί και λόγω προβολής να φοβούνται. Γιατί και μία περισσότερο το μη τυχόν. Πόσοι που είναι πολύ γνωστοί είναι κακά αφεντικά. Πάρα πολύ. Αλλά γι' αυτό για αυτούς δεν μαθαίνουμε πιο εύκολα, γιατί είναι γνωστή. Ενώ για την κύρα Σούλα γιατί στην Καλυθέα δεν θα μάθει κανείς αν κακό αφεντικό. Αν εγώ είμαι ρε παιδί μου, είμαι Gordon Ramsay. Ναι. Ωραία. Στο σπίτι μου. Για έλα μέσα. Δεν ξέρω να αφήσετε με.
Είναι τόσο χαρούμενη γιατί μόλις παραλάβαμε νέα t-shirt στο μπορεί και όχι. Πάμε ότι αυτό θα ανέβει σε 3 εβδομάδες στο βίντεο. Μπορούμε επειδή κάνουμε βίντεο. Πες το στο αφεντικό σου. Δεν έχω αφεντικό, είμαι το αφεντικό. Αν εγώ είμαι ο Gordon Ramsay και φέρω με απέσια στο προσωπικό μου, είναι πολύ πιθανό το προσωπικό μου να μην πει κουβέντα γιατί είμαι ο Gordon Ramsay και άμα θέλω δεν ξαναβρίσκεις δουλειά. Τα λαβές. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ναι. Ισχύει. Πάρα πολύ βασικό. Λέει εδώ μια κοπέλα, αν θες να κάνω καλά τη δουλειά μου, εξήγησέ μου 2 βασικά πράγματα αντί να μου φωνάζεις. Άκου τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μία μάστιγα στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ναι, 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 ναι. Γιατί στο εξωτερικό νιώθω ότι όλοι έχουν, δηλαδή παίρνουν έναν υπάλληλο και έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι θα χρειαστεί να του μάθουν πολλά πράγματα. Ναι, εδώ θεωρούμε ότι μα επειδή μας είπε ότι το ξέρει, μα επειδή φανταζόμαστε ότι το ξέρει, θα του πούμε εκείνη το σιρτάρι με τα αυτά, εκείνη το σιρτάρι με τα εκείνα και απλά θα δουλεύει. Και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι ορθώς δίνεις εσύ εντολές. Αν ο άλλος έχει κάποιο κενό σε αυτό που θες να κάνει, μήπως μία από τις δουλειές σου είναι να του πεις πώς θα το κάνει για να μπορέσει να το κάνει και να μην συγχύζεσαι κι εσύ Ελλάδα, που δεν το κάνει. Ξεχνάμε ότι ο υπάλληλος σε οτιδήποτε κι αν κάνει, ακόμα και να είναι το αντικείμενό του, πρέπει να περάσει εκπαίδευση γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει πώς θες εσύ να γίνει δουλειά. Για να πω κι εγώ τον πόνο μου, βεβαίως, που δεν είναι για δικό μου αφεντικό, αλλά είναι για αφεντικό αλλουνού. Και θα πω ότι, καλέ μου κύριε, λέμε τώρα. Καλή μου κυρία. Ναι. Μην φέρνετε τους εργαζόμενους στη δουλειά ενώ είναι άρρωστοι, διότι κολλάνε κι άλλοι άνθρωποι μετά, ξέρω εγώ, οικογένειές τους στα σπίτια τους. Πάρτε το απόφαση ότι αν φέρνετε άρρωστο το προσωπικό στο μαγαζί σας, αργά ή γρήγορα θα σας αρρωστήσει όλο το προσωπικό και θα έχετε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα και εμείς. Γι' αυτό, αν μπορείτε να μην τον παίζετε, θα το εκτιμούσα. Εμείς στη γειτονιά υποφέρουμε, κυρία ξαδέρφη. Να πάμε και κάπου αλλού. Η γυναίκα σου και η μάνα σου είναι σκύλες, ενώ εσύ είσαι ευγενέστατος. Πραγματικά κρίμα. Και το σέβομαι, γιατί αυτό είναι όντως κάτι που νιώθω ότι η κοπέλα έχει ανάγκη να το πει στο αφεντικό της, ότι μαυρέ μαλάκα, γιατί είσαι μαλάκας με την άλλη έννοια του μαλθακού. Δεν βλέπεις ότι αυτές οι δύο δημιουργούν πρόβλημα και εσύ είσαι τόσο καλός, για ποιο λόγο είσαι σε αυτή την τοξική παράνοια. Και πόσοι αφεντικών μπλέκονται στις ό,τι χειρότερο, χειρότερο. Εγώ είμαι η κουμπάρα του αφεντικού. Στα αρχίδια μας. Εγώ θα κλείσω με κάτι το οποίο με αφορά πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι new age πρόβλημα. Λέει εδώ μια κοπέλα, όταν έχω άδεια θέλω να ξεκουραστώ, όχι να με παίρνεις τηλέφωνο και να μου λες να συνδεθώ στο AnyDesk για να δουλέψω από το σπίτι και να μην με πληρώσεις. Καλησπέρα. Εγώ σε αυτό εντελώς τυχαία θα μου έπεφτε το ίντερνετ. Αυτή η μπιπ εταιρεία, πω, χάλια, χάλια, όλο μου πέφτει το ίντερνετ, κύριε υπουργέ μου. Και δεν μπορώ να συνδεθώ. Δεν μπορώ να συνδεθώ με αυτό το AnyDesk. Θεωρώ ότι αυτό είναι όντως ένα αρνητικό κατάλοιπο των COVID ημερών που ζήσαμε και γενικότερα, γιατί όντως είδαμε ότι η εργασία μπορεί να είναι πολύ ευέλικτη και καλό θα ήταν. Γίνανε και ωραία πράγματα, γιατί είδαμε ότι πολλές δουλειές όντως μπορούν να γίνουν από το σπίτι. Ή ότι μπορείς μία μέρα, μα γιατί έχω λίγο συνάχη, μα γιατί έχω μια δουλειά να κάνω όντως και να δουλέψεις από το εκεί, να φάω τα πέρα εδώ, θα καλύτερα να δουλέψω από το σπίτι μου που είναι και δίπλα στην άλλη δουλειά που έχω να κάνω. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά και αυτό που η δουλειά δεν σταματάει ποτέ, γιατί κάποιος κάπου, κάπως έχει πάντα πρόσβαση σε κινητό, σε υπολογιστή, ναι. σε tablet, σε mail. Και νομίζω ότι στο εξωτερικό το έχουν και αυτό πολύ οργανωμένο, τύπου δεν απαντάω σε mail μετά τις 7 και ας μπορώ να απαντήσω για να μην έχεις την απαίτηση είτε εσύ ως αφεντικό είτε εσύ ως λήπτης του email, άμα μου απαντήσεις στις 10 να σου απαντήσω στις 11. Εγώ το βλέπω με εμένα που θα μπω 12, θα το έχετε παρατηρήσει όσοι έχετε στείλει μήνυμα στον μπορεί και όχι. Αν σας έχει απαντήσει κάποιος σε DM στο Instagram 3 ώρα το πρωί, είμαι εγώ. Ξαπλώνω και λέω ρε εσύ, κάτσε να ρίξω μια ματιά στα μηνύματα, άμα είναι κάτι να τα απαντήσω. Λες και δεν θα μπορώ να τα απαντήσω αύριο το πρωί, ας πούμε. Αλλά με πιάνει αυτό ότι. Εντάξει, αυτό όμως είναι δική μου δουλειά. Οπότε ναι, και πάλι μπορεί να περάσει ένα λάθος μήνυμα, λάθος εντός εισαγωγικών σε κάποιον, ότι επειδή σου απάντησε στις 4, να περιμένει ο μήνυμα στις 5, επειδή του απάντησε στις 3. Αλλά αυτό όταν ξεκινάει από το αφεντικό. Η κοπέλα της προάλλης μου λέει: έχω κάνει μια παραγγελία. Λέω: πείτε μου αριθμό κτλ. Την είχε κάνει το Σάββατο. Μου λέει: δεν μου έχει έρθει κάποιο ενημερωτικό email για την πορεία της. Λέω: μήπως που είναι Δευτέρα. Τι να κάνω, να σηκωθώ Κυριακή πρωί να σπαθιάνε, κατά ποιον. Να πάρω κλειδιά της ACS, να την ανοίξω, να δώσω το πακέτο. Εγώ θα κλείσω με ένα απλό, λιτό και περιεκτικό. Για πες. Τα λέμε στην κόλαση, κύριε Χάρη. Χάρη τον λένε, είναι η ατάκα αυτή. Όχι, Χάρη είναι το αφεντικό. Και αυτό μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι λιτοί, περιεκτικοί και μου δίνουν να καταλάβω το πώς νιώθουν. Ή το περιεκτικό, αλλά εγώ νιώθω ότι όταν έχεις φύγει από μια δουλειά, αν υποθέσουμε ότι έχει φύγει. Αυτό θέλει να πει, η ερώτησή μας ήταν τι θες να πει στο αφεντικό σου. Αυτό θέλει να πει, τα λέμε στην κόλαση, κύριε Χάρη.
να σας διαβάσω ένα ποίημα που στηρίζεται σε ένα καθαρά ιστορικό γεγονός. Συναισθήματα τόσο αντιφατικά, πώς να ξέρω αν είσαι καλός. Είναι η πρώτη μου δουλειά. Μην είσαι τοξικός, μην είσαι αρνάκι, με έχεις όλο στην τζίτα, λες και είμαι παιδάκι. Τώρα βλέπεις, αρχίζω και πιάνω το flow. Προκαλείς πανικό όταν σου τη βαρέσει και όλα πρέπει να γίνουν μόνο πώς σου αρέσει. Άμα κάτι ζητήσεις και αμέληθει, γιατί σας τα αλλάζω κιόλας να τα κάνω πιο σωστά, χαρά στο κουράγιο πιο άμυρου μπλεχτή. Άθλο ολοκληρώνω κάθε μέρα κοντά σου, παρόλα αυτά έχω μάθει να πηγαίνω με τα νερά σου. Εδώ σου φύγε το μέτρο λίγο πάλι. Τα συναισθήματά μου δεν τα αναγνωρίζεις, ούτε το περιμένω, μπουμερίσαι δεν γνωρίζεις. Την ευφυΐα σου όμως ουδείς αμφισβητεί και ούτε μία φορά δεν σε έχω δει αγενή. Την ομάδα σου στα δύσκολα θα στηρίξεις και αυτός ίσως είναι ο λόγος που δεν έχεις ημερομηνία λήξης. Εδώ το γάμισε. Ό,τι έμαθα πράγματι το χρωστάω σε σένα και φαίνεται ότι κάπου μέσα σου χαίρεσαι για μένα. Είσαι περίεργος, με πρίζεις, το φωνάζω, μα για κάποιο λόγο με άλλον δεν σε αλλάζω. Να κακάνω με την πρώτη καλή ευκαιρία, bye. Γενικά εγώ από αυτό θα κρατήσω το 1, 5, 10, περνάνε τα λεπτά. Παιδιά, άμα θέλετε να γράφετε στιχάκι, εμένα είναι το αγαπημένο μου. Να γράφετε όμως ιαμβικό 15 σύλλαβο, να που είναι εύκολο. Να ξέρουμε που γνωρίζουμε. Εντάξει, και δεν θα σας δυσκολέψει. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Και λέει, με εμπνεύσατε να γράψω ρήμα for your question. Αν δεν ήμουν αρκετά σίγουρη ότι δεν βλέπει YouTube, ίσως δεν την έγραφα. Μήπως πρέπει να τους πούμε να μας στείλουν τα δικά τους στιχάκια, ναι, και να τα διαβάσουμε, ποιηματάκια, στιχάκια, τέτοια. Πολύ ωραία ιδέα. Αλήθεια το είπα. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα θέμα, γιατί θα διαβάζουμε μία στιχάκι για το αφεντικό, μία στιχάκι για τον κόμενο και δεν θα μπορούμε να μπούμε σε mood. Έλα, θα μπορούμε. Να τους πούμε να το γράψουν κάτω από τα σχόλια, εδώ. Θα κάνουμε story να στείλουν. Να στείλουν σε DM για να μπορεί το στιχάκι να αναπτυχθεί. Ναι, ρε, ναι, 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 ναι. Το καλύτερο στιχάκι θα κερδίσει και κάτι, θα το σκεφτούμε. Να του δώσουμε κάτι από το μπορεί και όχι. Το αφεντικό κερδάει. Είμαι το αφεντικό. Η Χρύσα κερδάει. Μην το πείτε στη Χρύσα. Φαίνεται δικό μας μυστικό. Αχ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περίμενα χειρότερα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Τα πολύ κακά ήταν η μαγιονέζα στο αυτό μπεδότοπο και τα 12-15 ευρώ το 8ωρο. Κατά τα άλλα, για να μιλήσουμε και σοβαρά, έχω την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα, μα λίγο που κάποιοι νόμοι είναι πιο αυστηροί και φοβούνται κάποια λίγα πράγματα. Μα γιατί και ο κόσμος, λίγο οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει να είναι λίγο πιο μελετημένοι με τα δικαιώματά τους ή να αντιδρούν έτσι όμορφα και σωστά και με σκέψη, ρε παιδί μου, από πίσω. Θεωρώ ότι κάπως λίγο έχει βελτιωθεί έστω και στο τόσο η κατάσταση σε πολλές δουλειές. Δεν ξέρω γιατί είμαστε στην πραγματικότητα εκτός αυτού του είδους εργασίας εδώ και πολλά παχούς, χρόνια. Δηλαδή και από φίλους που δουλεύουν. Σε όλες τις δουλειές γίνονται μαλακίες, αλλά νιώθω ότι σιγά σιγά, κάπως λίγο όλοι, μπαίνουμε σε ένα δρόμο να φτάσουμε σε αυτό που θα έπρεπε να είμαστε σήμερα. Με τούτο και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι μέχρι τα αφεντικά να εξευγενιστούν, να το πω, να εξανθρωπιστούν, να το πω. Να εξανθρωπιστούν. Να θυμηθούν ότι δεν έχουμε σκλαβιά. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας στα social media και να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια. Τι θα θέλατε κι εσείς να πείτε στο δικό σας αφεντικό, ποια ιστορία σας άρεσε περισσότερο, και τα δύο, πού διαφωνείτε. Αν θέλετε να κάνουμε αυτό με τα στιχάκια σας, παρακαλώ. Γράψτε για τα στιχάκια και θα το κάνουμε.